Σορβόνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, χαίρομαι που είστε κοντά μας. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Κύριο Δαβέτα, Μαρία μου, να μας πει. Ο κύριος Δαβέτας ήρθε από τη Γαλλία για να προλάβει το lockdown εκεί, έτσι δεν είναι, κύριε Δαβέτα? Ναι, ναι, βέβαια. Χθες ήρθα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ποια είναι, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η εικόνα είναι, θα έλεγα, λίγο διαφορετική. Λιγότερο, είναι περισσότερο μαύρη από όσο θέλουμε να δεχτούμε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Διότι αυτό ακούστηκε πολύ σωστά η λέξη ηθική. Εάν ζήσει κάποιος στη γαλλική πραγματικότητα και μιλήσει, μπει σε ένα ταξί, μπει σε ένα μαγαζί, mm-hmm. πάει σε ένα γυμναστήριο. Σας λέω τώρα εκεί που συχνάζει ο περισσότερος κόσμος, mm-hmm. και ακούσετε, αν θέλετε, το μουσουλμανικό στοιχείο, ας πούμε και το ήπιο ακόμη, με λιγότερο, με διαφορετικό τρόπο, θα δείτε ότι υπάρχει ένα μίσος και μία απέχθεια απέναντι στο δυτικό πολιτισμό, ναι. απέναντι σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αλλά είναι φοβερά έντονο. Δεν διστάζουν να το εκφράζουν, και μιλάμε τώρα όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι λογικό λοιπόν άνθρωποι σαν τον Ερντογκάν με την πολιτική του και με όλο αυτό το λόγο να δημιουργούνται ένα είδος έξαψης, ένα είδος, αν θέλετε, διαφορετικής φάτβας, με σε εισαγωγικά τη λέξη, ώστε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν ότι βρίσκονται σε ανήθικο κράτος, κάποια στιγμή να κάνουν επίθεση ηθικής με οποιοδήποτε τρόπο αυτοί νομίζουν ότι είναι σωστό. Δηλαδή, εάν κάνετε μια συζήτηση απλή, θα δείτε ότι αυτά που σας λέω θα εντυπωσιαστείτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλλιεργημένοι με την έννοια ότι είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορία, που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Καθημερινοί άνθρωποι. Και σου λέει, η Γαλλία είναι τελειωμένη χώρα. Η Ευρώπη είναι τελειωμένη χώρα. Ο πολιτισμός σας, ο χριστιανισμός, ο δυτικός πολιτισμός είναι τελειωμένα πράγματα. Λοιπόν, είναι σαπίλα. Τέτοιες λέξεις χρησιμοποιούν και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει. Ευρισκόμενοι όμως στην Ευρώπη. Ζώντας στην Ευρώπη, έχοντας κάνει ολόκληρο ταξίδι και δίνοντας πολλές φορές και καταβάλλοντας μεγάλο κόπο για να φτάσουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Κατ' επιλογή, θέλουν να ζήσουν σε αυτές τις χώρες. Ακόμα και πολίτες της Ευρώπης, ναι. εγώ θα πω. Ναι, ναι. Αυτό είναι το οικονομικό θέμα. Θέλουν να γευτούν τα οικονομικά ωφέλη, αλλά ταυτόχρονα γεύονται και τα πολιτιστικά ωφέλη. Mm-hmm. Διότι μαθαίνουν τρόπο οργάνωσης ζωής, μαθαίνουν τις γλώσσες, τα γαλλικά, μαθαίνουν τεχνικές, μαθαίνουν τόσα πράγματα. Γράφτηκε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από τον κύριο Ζιράρ, ο οποίος είναι ο κεντρικός αρθρογράφος της Φιγκαρό προχθές, ο οποίος είπε ότι, το οποίο ανέφερε και ο ίδιος ο κύριος Μακρόν, ότι πρέπει να γίνει μια διαφορετική ανάλυση του ασύλου. Δηλαδή το άσυλο πρέπει να είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει η ορολογία του, όπως το έβαλε η Γαλλική Επανάσταση και ο διαφωτισμός το 1793, δηλαδή τότε που πραγματικά ήταν για να υποστηρίξει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν οπαδοί των νέων ιδεών του διαφωτισμού και οι οποίοι διώκονται από τις μοναρχίες ή οτιδήποτε άλλο, ναι. από τους αντιπάλους τότε. Ενώ τώρα έχει πάρει τέτοια διεύρυνση και κυρίως οποιοδήποτε χρησιμοποιεί το άσυλο για να μπει. Επίσης, πολλοί λένε ότι είναι νεαροί ηλικίας και αποδεικνύονται ότι δεν είναι ασυνόδευτα παιδιά και ότι είναι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Εάν δεν υπάρξει έλεγχος σοβαρός σε όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν υπάρξει εξίσου μία μορφή αγωγής και στις οικογένειές τους. Δηλαδή, έρχονται οι οικογένειες, τα παιδιά μεγαλώνουν στη Γαλλία και οι γονείς έχουν μείνει με τις παλιές ιδέες. Μεταφέρουν λοιπόν στα παιδιά τις ιδέες και τα παιδιά φτάνουν δεύτερη-τρίτη γενιά. Δεν ενσωματώνονται στην κοινωνία. Ναι. Έχοντας το μίσος μέσα τους. Άρα λοιπόν είναι δυνητικά ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να ενεργοποιήσουν αυτό το μίσος. Είπατε τη σωστή λέξη. Είπατε τώρα, κύριε Παυλόπουλε, αυτό το οποίο είναι το πιο σωστό. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Νομίζω ότι εδώ έχει ανοίξει μια πάρα πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Κάθε ένας μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί σε κάτι. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα.